Πάρκου Γεωργιάδη, μετά από τις εργασίες που έχουν μέχρι σήμερα διαρκέσει περίπου ένα χρόνο, όσο δηλαδή παραμένει κλειστό για το κοινό. Η παράδοση του τμήματος αφορά το σημείο από την οδό Χαριλάου Τρικούπη μέχρι και την Παιδική Χαρά, στο οποίο ανακαινίστηκε η Παιδική Χαρά, δημιουργήθηκαν κράσπεδα και οριοθετήθηκαν οι διαδρομές περιπάτου, εγκαταστάθηκε δίκτυο αποστράγγισης ομβρίων, έγινε μετατροπή στην κεντρική είσοδο από Χαριλάου Τρικούπη με πρόσβαση για αμαία, τοποθετήθηκαν οι δεξάμενες, στις οποίες θα συλλέγεται το νερό από το οποίο θα αρδεύεται το πάρκο. Έχουμε ένα συμβατικό χρονοδιάγραμμα 2 ετών για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του πάρκου Γεωργιάδη, το οποίο ορίζεται από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι τον Οκτώβριο του 2020. Είχαμε υποσχεθεί όμως ότι θα προσπαθήσουμε να παραδίδουμε τμηματικά όποιο κομμάτι του πάρκου ολοκληρώνεται και είναι λειτουργικό. Ναι. Το πρώτο λοιπόν τμήμα είναι αυτό της Παιδικής Χαράς, το οποίο ανέμενε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα έλεγα, και η κοινωνία της πόλης, γιατί ήταν ένα πάρκο με πάρα πολύ ζωή και πολύ χρήση. Το συγκεκριμένο τμήμα έχει ήδη ανοίξει για μικρούς και μεγάλους, ενώ χθες αυτοψία πραγματοποίησε και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, που τόνισε ότι η αλλαγή θα γίνει περισσότερο αντιληπτή όταν προχωρήσουν οι εργασίες στο υπόλοιπο κομμάτι του πάρκου, ευελπιστώντας, όπως είπε, ότι το έργο στο εξής θα κυλήσει χωρίς προβλήματα.